Καλημέρα φίλες και φίλοι από το teachme.gr. Είμαι εγώ ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, ο δικός σας άνθρωπος σε όλα μα όλα όμως τα δημιουργικά προγράμματα. Επιστρέψαμε στο γραφείο και ήρθε η στιγμή που θα σας δείξω ένα ακόμη μικρό μάθημα όσον αφορά το Yongnuo YN360, το φωτιστικό χειρό στο οποίο το είδαμε δίπλα με το βεβαίως πολύ μεγάλο αφεντικό το Westcott Ice Light 2 και είδαμε ότι πάνω κάτω τα φωτάκια αυτά είναι ίδια στην ένταση, απλά χάνουν στο diffuser, το οποίο βεβαίως όπως βλέπετε τώρα το έχω βάλει και δουλεύει μια χαρά, οπότε πιστέψτε με την πατέντα αυτή θα μπορέσετε να κάνετε πραγματικά σοβαρή δουλειά και με αυτό το φωτιστικό. Άσχετα λοιπόν με την ένταση, με τη δύναμη, την απόδοση του συγκεκριμένου φωτιστικού ενάντια στο Ice Light, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία λειτουργία, μία δυνατότητα που έχει το συγκεκριμένο φωτιστικό, την οποία δεν έχει σκεφτεί καν ακόμη η Westcott. Και φυσικά είναι η απομακρυσμένη ρύθμιση και γενικότερα ο έλεγχος από μακριά του φωτιστικού από εμάς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές των περιπτώσεων στις οποίες ενδεχομένως να βιδώσετε κάποια από αυτά τα φωτιστικά στο ταβάνι ή πίσω από κάτι, δεν ξέρω, ή γενικότερα κάπου ψηλά και δεν θέλετε γενικότερα να αναποκατεβάζετε ενδεχομένως κάποια light stand, να κοιτάτε, να ρυθμίσετε και μετά πάλι πάνω, ή γενικότερα θέλετε να το παίζετε μούρι ίσως στους πελάτες σας ή γενικότερα στους φίλους σας εκεί έξω. Οπότε το Yongnuo YN360 μας δίνει τη δυνατότητα να το ελέγχουμε μέσα από την έξυπνη συσκευή μας, είτε αυτή είναι κινητό τηλέφωνο είτε αυτή είναι tablet. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει και βεβαίως παίζει ενώ μιλάω παράλληλα, θα σας δείξω πώς ακριβώς θα πάτε στο site της Yongnuo, θα κατεβάσετε το application και στη συνέχεια θα κάνετε την εγκατάσταση πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Ενδεχομένως το μοναδικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί είναι ο έλεγχος ασφάλειας, τον οποίο κάνει το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί η εγκατάσταση θα γίνει όχι μέσα από κάποιο, θα λέγαμε, συγκεντρωτικό application store, όπως είναι το Apple Store ή ξέρω εγώ, το Google Play της Google, ενδεχομένως έτσι. Οπότε, επειδή θα το κατεβάσουμε απευθείας μέσα από το site της Yongnuo, θα μας βγάλει κάποιο θέμα με την ασφάλεια, πρέπει λοιπόν να το επιτρέψουμε να γίνει εγκατάσταση και μόλις γίνει η εγκατάσταση θα μπει στο κινητό μας τηλέφωνο ή στο tablet μας ένα φανταστικό εργαλειάκι το οποίο θα μας επιτρέπει να ελέγχουμε θεωρητικά μέχρι και 8 τέτοια διαμαντάκια. Θα ανοίξουμε λοιπόν το application μου για να δούμε πώς ακριβώς φαίνεται. Πάμε λοιπόν και βρίσκουμε το application, είναι αυτό εδώ, όπως μπορείτε να καταλάβετε, να το βλέπετε. Έχει την ένδειξη YN360, βεβαίως μου δείχνει ένα άλλο φωτιστικό πάνω, αλλά όπως και αν έχει, καταλαβαίνω λίγο πολύ ότι αυτό είναι το application που πρέπει να ανοίξω. Το ανοίγω λοιπόν και αυτομάτως βλέπετε τι παίρνουμε, έτσι. Βασικά το φέρω κάπου για να βλέπετε καλύτερα, ίσως εδώ. Τέλεια. Βλέπετε, έχουμε ένα set με 8 κανάλια, channel 1 μέχρι channel 8, το οποίο βεβαίως θεωρητικά και σε έναν τέλειο κόσμο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 8 YN360. Προσωπικά δεν έχω μπορέσει ποτέ να συνδέσω και τα δύο YN360 εδώ μέσα. Αλλά αν έχετε, τι είναι εδώ πέρα, βασικά νομίζω έκλεισε η εφαρμογή. Αν έχετε όμως ένα φωτιστικό, πιστέψτε με ότι θα δουλέψει άψογα. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την σύνδεση, με το ζεύγος που κάνει γενικότερα το Bluetooth, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να δει και τα δύο. Όπως και αν έχει, έχω συνδέσει σίγουρα το ένα και όσον αφορά το φωτάκι μας δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περισσότερο, έτσι. Το YN360 συνεχώς ψάχνει να βρει ζευγαράκι για να κάνει pairing, για να ζευγαρώσει λοιπόν Bluetooth, οπότε μόλις ουσιαστικά βρει το application και μόλις το application συνδεθεί με το φωτιστικό μας θα πάρει την ένδειξη στο πίσω μέρος, ένα μπλε φωτάκι το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει όπως βλέπετε. Δεν έχει ανάψει ένα μπλε φωτάκι το οποίο είναι το σύμβολο του Bluetooth. Για να δούμε τι ακριβώς παίζει εδώ ακριβώς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ίσως ένα pairing. Ποιος ξέρει. Οπότε θα πάμε και θα πάω βασικά στο Bluetooth. Ανοίγουμε λοιπόν το Bluetooth. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα ζεύγος, βλέπετε, με το συγκεκριμένο LED, με το συγκεκριμένο φωτιστικό LED, το οποίο λογικά θα πρέπει να ανοίξει. Γυρίζω λοιπόν και πάλι πίσω, πάμε στο application μας, disconnected βλέπετε ακόμα, οπ, connected τώρα. Οπότε λοιπόν τώρα έχει ενεργοποιηθεί, βλέπετε πίσω την ένδειξη. Αυτό λοιπόν ίσως να χρειαστεί να το δουλέψετε λίγο πολύ μέχρι να ξυπνήσει, αλλά μόλις ξυπνήσει είναι βεβαίως πιστός μας σκλάβος. Οπότε γυρίζω και πάλι το συγκεκριμένο μπροστά μου να το βλέπουμε, το βλέπετε και βέβαια πώς θα δουλέψει, ίσως λίγο πλάγια να φαίνεται καλύτερα. Εδώ λοιπόν, ίσως μάλλον προς τα δω για να με φωτίζει και καλύτερα.
να μου δώσει ένα hair light ή αλλιώς δέρμα light, όπως το έχουμε πει, γιατί το μαλλί δεν παίζει τόσο πολύ. Οπότε, βλέπετε, έχει συνδεθεί στο πρώτο κανάλι. Αυτό βέβαια συμβαίνει, σημαίνει ότι και στο 92%, δεν ξέρω αν φαίνεται, φαίνεται μια χαρά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μόλις πατήσω το κουμπί του άνοιγματος, όπως ξέρουμε πολύ καλά αυτό το σύμβολο, θα ανοίξει το φωτιστικό μου στο 92% της έντασής του. Για να το δούμε λίγο. Boom. Αυτό είναι όλα. Μπορείτε λοιπόν να το έχετε βάλει πάνω και να πείτε στο μοντέλο σας, συγγνώμη κοριτσάκι μου, τάκ, wow, είμαι μάγος, έτσι. Και βέβαια μέσα από εδώ μπορούμε να το ρυθμίζουμε, έχει δύο βελάκια, ένα αριστερά και ένα δεξιά και βέβαια αυτό σημαίνει, αυτό μας επιτρέπει να κατεβαίνουμε προς τα κάτω, βλέπετε. Ακριβώς. Και σιγά σιγά βλέπετε πως πέφτει και η ένταση προς τα πίσω μου, μέχρι που θα πέσει εξ ολοκλήρου εντός ολίγου. Βλέπετε. Οπότε τώρα πήγε στο 0 και πρακτικά το έχω κλείσει, έτσι. Βέβαια θα μπορούσα να το κλείσω και μέσα από εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο δούλευε και σέρνοντας το δάχτυλό μου πάνω στο κυκλάκι. Νομίζω ότι δεν δουλεύει πλέον ή μπορεί να το χάθηκε και όνειρο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά νομίζω ότι δούλευε και έτσι. Θα είναι πρακτικό να δουλεύει πάντως και έτσι. Βλέπετε. Θα πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο 90%, βλέπετε. Και αυτό είναι όλο. Τόσο απλά και τόσο εύκολα ελέγχω ένα φωτιστικό, το έχω κάνει σκλάβο μέσα από το κινητό μου τηλέφωνο ή από το tablet μου, επαναλαμβάνω, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Έχει ένα βελάκι, βλέπετε εδώ. Θα το πατήσουμε. Boom. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη ροδέλα του χρώματος, των χρωμάτων RGB γενικότερα. Έτσι, θα κάνουμε λοιπόν συνδυασμούς RGB. Για όσοι λοιπόν δεν ξέρουν τι σημαίνει RGB, σημαίνει Red, Green, Blue. Οπότε λοιπόν πρακτικά τα συγκεκριμένα LED δημιουργούν συνδυασμούς μεταξύ αυτά τα τρία χρώματα, έτσι. Και γενικότερα είναι τα βασικά χρώματα, έτσι, τα οποία μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε σχεδόν όλους τους χρωματισμούς, τους βασικούς που βλέπουμε γενικότερα στις οθόνες μας. Οπότε, κοιτάξτε, ξεκινάμε από το... Βασικά ήδη έχει αλλάξει κάποια απόκρωση. Πηγαίνουμε λοιπόν κάπου στο κέντρο και αυτομάτως, μόλις πάμε για παράδειγμα στο κόκκινο, πατάμε το κουμπί, βλέπετε πως κοκκινίζει πίσω μου, έτσι. Βέβαια τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ γιατί το φως είναι πολύ έντονο στο δωμάτιο, αλλά καταλαβαίνετε λίγο πολύ, βλέπετε μπλε, πράσινο. Μάλλον προς κίτρινο, πράσινο, καραμπαμπάμ. Και βλέπετε πόσο έντονα και πόσο απλά μπορούμε να ελέγξουμε το φως μας σε τεράστιο βαθμό και βλέπετε πόσο εύκολα γυρίζει συνεχώς. Ενώ λοιπόν το πηγαίνω γύρω-γύρω, το φωτάκι μου συνεχίζει και αλλάζει χρωματισμούς. Είναι πρακτικά μαγικό. Και η σύνδεση είναι απόλυτη και άμεση. Δεν υπάρχει lag, δεν υπάρχει καθυστέρηση. Αυτό γίνεται άμεσα. Boom, βλέπετε μπλε πίσω μου ή κόκκινο. Μπαμ. Πάρα πολύ απλά, ίσως λίγο πιο σκούρο μπλε και βλέπετε πόσο ωραία, κοιτάξτε λίγο. Βλέπετε έτσι, μπλεβίζει, μια χαρά. Και να γυρίσουμε πάλι πίσω, μπουμ, μπορώ να πάω πάλι στο φως μου και να του δώσω πάλι την ένταση που θέλω, βλέπετε, οπότε με τη μία μετά πάλι φεύγει το έγχρωμο και γυρίζουμε πάλι στο φωτεινό. Αυτό λοιπόν που κάνει είναι να μου δίνει ένταση από 0% στο φωτεινό φως ημέρας ή να μου δίνει απόχρωση μέσα από τα RGB. Αυτό που δεν κάνει το application τουλάχιστον ακόμα είναι να μου αλλάζει το φως μου σε 3300, δηλαδή σε ζεστό φωτισμό. Βεβαίως μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό. Έτσι. Οπότε είδατε πόσο απλά και πόσο εύκολα ένα application, το οποίο το κατεβάζουμε, επαναλαμβάνω, δωρεάν μέσα από το site της Yongnuo, μπορεί να μας επιτρέψει να δουλεύουμε σε απόλυτο βαθμό και εξ αποστάσεως τα φωτάκια μας. Επαναλαμβάνω, δεν έχω μπορέσει ποτέ, τουλάχιστον ακόμη, να συνδέσω και τα δύο μαζί για να δουλεύουν σε διαφορετικά κανάλια. Θεωρητικά η Yongnuo λέει ότι δουλεύει, προσωπικά δεν το έχω κάνει ακόμα και φυσικά δεν μπορώ να σας πω ψέματα, δεν το έχω πετύχει ακόμα, αλλά όπως και αν έχει, είναι μια υπηρεσία την οποία δεν έχει το Westcott, το Ice Light, ναι, καλά το λέω, και το έχει το Yongnuo, οπότε ένα φτηνιάρικο κατά τα άλλα εργαλειάκι, φτηνιάρικο βεβαίως σχετικά με το 700R που κάνει το Ice Light, έτσι. Ένα λοιπόν φτηνιάρικο φωτάκι μπορεί να κάνει πολλά παραπάνω, οπότε να το λάβετε σοβαρά υπόψη το συγκεκριμένο φωτιστικό, γιατί ειδικά αν βάλετε το ριζόχαρτο, πρακτικά δεν υπάρχει επιστροφή σε κάτι ακριβότερο. Είναι το τέλειο για εσάς και ένα φως το οποίο θα σας επιτρέψει να κάνετε πολύ καλή δουλειά με το ελάχιστο κόστος. Είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, ο δικός σας άνθρωπος σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Αν σας άρεσε το μάθημα και αν το βρήκατε, θα λέγαμε, χρήσιμο, παρακαλώ πολύ κάνετε like και share για τους φίλους σας. Αν δεν σας άρεσε, ζητάμε συγγνώμη, μπορείτε να κάνετε dislike, αλλά σχολιάστε για να καταλάβουμε τι σας πείραξε για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε στη συνέχεια. Γεια χαρά! Θα τα πούμε φυσικά εμείς σύντομα.